Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε πολύ τον Cowboy TV, το EGM και την ΔΕΔ για την φιλοξενία. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε και να πάμε στο gamer.gr για όσους γνωρίζουν το μεγαλύτερο gaming community, 25.000 μέλη, το YouTube 14.000 members. Σήμερα και αύριο θα έχουμε μια σειρά από παρουσιάσεις. Σας μίλησε η Χριστιανά, την ξέρετε το Game Manager, για το νέο Razer Naga. Εγώ θα σας πω για FIFA 14 και πρώην πόλεμος του 2014. Οπότε, είσαι σίγουρος. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Λοιπόν, θα σε λιτζάρουν. Δεν υπάρχει τέτοιο με λιτζάρουν, γιατί μοιράζω το καρπούζι με τα κουκούτσια. Τέλος. Λοιπόν, όσοι είστε φαν, είτε του FIFA είτε του Pro, εδώ σας θέλω να μας πούμε το τι παίζει φέτος. Λοιπόν, θα το λέω κι εγώ. Όχι, θα το λέω. Προσωπικά σχόλω τα δύο games από την πρώτη τους έκδοση για το FIFA το 94 και για το Internet of Superstar Soccer στο Super NES. Και παίζω κάθε έκδοση. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα δύο games. Θα ξεκινήσω πίσω το βιντεάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πρώτο τέλος του 2014. Η νέα Fox Engine, λοιπόν, η νέα μηχανή γραφικών, την οποία έχει αναπτύξει ο κ. Κοτζίμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στην απεικόνιση των παιχτών. Βλέπετε ότι μέχρι και τον υδρότα στο πρόσωπό του τα απεικονίζεται, το ίδιο και στα γήπεδα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα animations. Δεν υπάρχει το θέμα που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Απίστευτη βελτίωση στα animations στο φετινό Pro. Επίσης, γενικά τα physics της μπάλας έχουν αλλάξει. Γενικά το gameplay επικεντρώνεται στην μπάλα. Νέες κινήσεις στο παιχτό. Φυσικά, αντίστοιχα βλέπετε εδώ το Tom Bumping στα πρόσωπα, απίστευτη λεπτομέρεια. Θα το δείτε και στους πανηγυρισμούς, όταν πανηγυρίζετε για γκολ, βλέπετε τρομερή λεπτομέρεια στους παίκτες. Λοιπόν, μας λέει τώρα ότι έχει πλήρη έλεγχο 260 μήνων. Εντάξει, εμείς το ξέραμε από το προηγούμενο από το Σόκερ. Απλά τώρα ο έλεγχος είναι ακόμα πιο εύκολος, γιατί κάποιοι είχαν κάνει παράπονο ότι το κέι δεν ήταν και τόσο 260 μήνες. Όπως βλέπετε εδώ, ένα δείγμα από τρίπλες, αντικατοπτρίζει το πραγματικό ποδόσφαιρο σε μέση, εξωτερική τρίπλα. Ανάλογα στο στυλ, εξωτερικό. Και φυσικά τα κοντρώσετε πολύ και εύκολα και ανταποκρίνεται το δεξί analog stick, αν παίζετε με πίεση και έξω 360, ακριβώς στην κίνηση που θα κάνετε με την μπάλα. Υπάρχει πλήρης ακρίβεια σε αυτό. Λοιπόν, για το μοντέλο άμυνας. Έχει αλλάξει η άμυνα, είναι πιο arcade, δεν είναι όπως πέρσι που πηγαίνατε να πιέσετε τον άλλο και πίεζε ο παίκτης μπροστά και ο επιθετικός από εκεί. Τώρα είναι πιο αρκετή και πίεζε ακριβώς πάνω στο παίκτη. Πρέπει να φέρετε δύο παίκτες μαζί. Είναι πολύ πιο εύκολη άμυνα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, με τη νέα Physics Engine γενικώς πάει το τζατζάρισμα των παίκτων, κάτι που έχουμε δει και πολύ σπουδαίο τα τελευταία χρόνια. Με τα tactics έχουμε πάνω κάτω την ίδια οθόνη τακτικών. Αλλά θα δείτε και στη συνέχεια με τις τακτικές θα δίνετε εσείς εντολές στους παίκτες για το πώς θα κινούνται στις πτέρυγες. Δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε από τα 8 κομμάτια του μισού του γηπέδου τα 3 από αυτά να κάνουν πέρα τη συγκεκριμένη κίνηση. Εδώ είναι κάποιοι για auto settings όπου οι παίκτες θα κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις. Μπορείτε για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να τους λέτε είτε να κινηθούν σε χώρο αυτομάτως είτε manually πατώντας το αντίστοιχο κουμπί, αν έχουμε κάποιες ηλεκτρικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουν κίνηση χωρίς την μπάλα, θα κάνουν κινήσεις κανονικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα για την ομαδικότητα. Εδώ είναι το αγαπημένο στον άμυνα. Γενικά εδώ έχουν πιο πολλές επιλογές στα καρδιές για το πώς θα οργανώσετε την άμυνά σας και αντίστοιχα για την επίθεση. Όπως είπα και πριν, σε 8 σημεία του γηπέδου θα μπορείτε να καθορίσετε ειδικές κινήσεις από τους παίκτες. Εδώ είναι η πίεση, με δύο και με τρεις προσθέσεις. Λοιπόν, το AI στο τερματοφύλακα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, όπου οι τερματοφύλακες χάνουν την μπάλα από τα χέρια, τους έφευγε σε κάποια σέντρα ή σε ένα εύκολο περιμενικό σώμα από 40 μέτρα, τους έφευγε μπάλα από τα χέρια να πηδούσε ή να πήγε λιγότερο. Καμία σχέση, πολύ πιο ακριβές έργες. Βλέπεις και πολύ πιο ρεαλιστικό, είναι σαν το ρομαντικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν, με τις τακτικές. Επιλέγετε τρεις παίκτες, τους λέτε πού θα κινηθούν και κάνουν αυτό με τα κίνηση. Που σημαίνει ότι πρέπει να ψαχτείτε πάρα πολύ στις τακτικές. Στο FIFA
ξέρετε ότι αυτό γίνεται λίγο πιο αυτοματοποιημένο. Στο πρόφιλ λίγο ψάξιμο να μπορέσετε να στείλετε τους παίκτες που θα τοποθετηθούν στο γήπεδο. Πού θα κάνουν κίνηση, στραστή κτλ. Με τρεις παίκτες καθορίζετε τα αυτοκίνητά σας φέτος. Επίσης, μεγάλο ρόλο θα παίζει η έδρα. Δηλαδή, το κοινό θα μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Πώς με το μόρα επηρεάζει το εθνικό του παιχνίδι. Με μια δυνατή έδρα μπορεί μια ομάδα μικρότερων πελεκτικούς να παίξει με μια μεγαλύτερη και να έχει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσει, που είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και έχετε δει και να τρέλουμε τον Σαμαρά της Celtic να σκοράρει, έτσι. Το απίστευτο γκολ και να λέει πω η Celtic πήρανε το εντός έδρας. Και σκάει στρέλια νομίζω στο πιθανό που πρέπει να ήταν. Λοιπόν, και με το PS ID είναι τα player IDs. Κάθε παίκτης έχει τη δική του, πώς το πούμε, τη δική του προσωπικότητα στο παιχνίδι, έχει τις δικές του ειδικές κινήσεις, π.χ. ο Μέση και κάποιες ειδικές τρίπλες. Θα έχουμε πιο πολλά player IDs φέτος, διπλάσια σε σχέση με πέρυσι, άρα για πιο πολλούς διάσημους παίκτες. Και φυσικά για τους ίδιους άρχοντες δεν υπάρχουν και κάποια νέα player IDs, θα το πείσουμε. Εδώ βλέπετε την οθόνη των τακτικών. Είναι πάνω κάτω στην ίδια επίπεδα με πέρυσι, κάποιες αλλαγές λίγο στο layout. Αλλά η λογική του είναι ίδια. Δηλαδή με το R1 αλλάζεται ανάμεσα στα στατιστικά περκόμι σε πελάκια αντίστοιχα. Τα πλάγια είναι άμεσα, δεν υπάρχει λεγόμενη καθυστέρηση. Και επίσης βλέπετε εδώ στα foul τις διακεκομμένες κουκίδες και το πώς θα περνάει η μπάλα μέσα από τον τύπος. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το δείτε και δεν είναι ότι το βάζω ακριβώς εκεί που θέλω. Πρέπει να παίζετε με το analog stick και θέλει μεγάλη ακρίβεια να το πάτε ακριβώς στο σημείο που θέλετε. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο θέλετε. Οι διακεκομμένες γραμμές καταλήγουν σχεδόν στο τέρμα. Είναι και στα foul και στα corner και στα ελεύθερα αυτές που είδατε πριν. Λοιπόν, και περνάμε στο μήνα 19. Να πω, το πρώτο του 2014 θα κυκλοφορήσει από τις 19 Σεπτεμβρίου για PC, PS3, Xbox 360, PSP και PlayStation 2. Το FIFA 14 κυκλοφορεί από τις 27 Σεπτεμβρίου για όλες τις κονσόλες, πλην του Nintendo DS, για όλες τις άλλες και για PlayStation και Xbox One. Εδώ βλέπετε ένα δείγμα από το gameplay. Βλέπετε κατευθείαν gameplay. Θα πω απλά συγγραμματικά ότι έχουμε μια νέα engine η οποία θα είναι αποκλειστικά σε PlayStation 4 και Xbox One. Δηλαδή όσοι αγοράσετε το FIFA σε υπόλοιπες κονσόλες θα παίξετε με την παλιά engine, είναι η Ignite engine. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες αλλαγές στο Ultimate Team του FIFA. Όσοι παίζετε online στο Ultimate Team το γνωρίζετε. Μπορείτε να κάνετε assign κάποια ειδικά ειδικές ικανότητες πάνω στους παίκτες σας με κάποιες νέες κάρτες. Επίσης, σχετικά με τα modes, θα έχουμε ένα νέο mode, θα είναι Co-op Seasons Mode, που σημαίνει ότι είναι το παλιό Seasons Mode του FIFA 13, με το οποίο μπορείτε να παίξετε πλέον με φίλο, σαν να παίζετε online πρωτάθλημα και αντίστοιχα να κερδίσετε XP και level για αυτό που κάνετε κατά χρόνο στο FIFA. Και επίσης, όσον αφορά στο gameplay, έχουμε πολύ πιο ρεαλιστικό σύστημα στις μεταβιβάσεις της μπάλας, στα shoot, στα physics, γενικά στα animations και η EA Sports έχει δώσει έμφαση στο να αντικατοπτρίζεται πλήρως ο αγώνας του πραγματικού ποδοσφαίρου, αντίστοιχα στο FIFA. Δηλαδή πολύ πιο ρεαλιστικές κινήσεις και χρόνια. Έχοντας παίξει τα demo για να μιλήσουμε πρακτικά και του Pro Evolution 2014 και του FIFA 14, σας λέω ότι υπάρχει, έχει κλείσει κάπως η... Έχει κλείσει κάπως η ψαλίδα, δηλαδή το πρώτο όσο και έχει βελτιωθεί το 2014 αρκετά σε σχέση με πέρυσι, το FIFA έχει βελτιωθεί σε λίγα σημεία γιατί έχει φτάσει και σε ένα level. Σε γενικές γραμμές κρατάμε τα εξής. Το πρώτο όσο και είναι πολύ καλύτερο στα γραφικά, το FIFA έχει πολύ καλύτερο σχολιασμό αγώνα, στο gameplay διαλέγεται το πρώτο όσο και είναι αρκεί, το FIFA είναι σημαντικό. Ένα
κλικ λίγο πιο πάνω στο game plan του FIFA. Και τέλος, στα online θα περιμένουμε να κυκλοφορήσουν τα παιχνίδια για να δούμε πώς θα είναι και στο online. Είδαμε πέρυσι ότι στο Pro μπορούμε να παίξουμε επιτέλους χωρίς live. Ένας εναντίον ενός τουλάχιστον. Οπότε περιμένουμε, αντίστοιχα βλέπουμε ότι η Konami έχει κάνει κάποια βήματα πρώτα σημαντικά στο online mode. Αυτά κλείνοντας, ξαναλέω ότι το FIFA 14 κυκλοφορεί 27 Σεπτεμβρίου για PC και όλες τις κονσόλες, PS4, Xbox One θα ακολουθήσουν οι επόμενες εκδόσεις αργότερα, Νοέμβριο συγκεκριμένα, και το πρώτο πόλι του Σόκερ κυκλοφορεί τώρα 19 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να παίξετε τα demos εδώ στο PC και στο περίπτωτο του gamer.gr μοιράζουμε δωράκια όπου αν παίξετε μαζί μας και μας κερδίσετε, παίρνετε αντίστοιχα και το ανάλογο δώρο. Αυτή τη στιγμή ήταν στο περίπτωτο του gamer, να το πούμε, να παίξω το θέμα του Pro και όποιος με κερδίσει. Οι πρώτοι δύο που με κερδίσουν φεύγουν με ένα Company of Heroes 2 για PC. Αρέσει. Για να δούμε ποιος είναι ικανός. Παίζεις μπάλα και παίζεις πόλεμο. Μας τσακώνεται τις κάρτες του Game World. Όποιος μας κερδίσει παίρνει δώρο. Διαλέγει ο ίδιος το δώρο. Το έχουμε πει στο Game World, μπορείτε να πείτε εκεί πέρα. Εγώ να δω ρωτήσεις καλά για soft cards κάτω. Τι παίζουμε Pro. Σηκώστε χέρια, ναι. Pro. 1, 2, 3, 4. Τι παίζουν FIFA. Τι παίζουν FIFA. Ένα. Ο ένας το παίζει ένα δύο. Όλοι πόλοι τους ίδιους. Δύο, ναι, εδώ. Α, εντάξει. Για να την παίζετε Λόλα, όλο. Άσε. Τσάστης. Ωραίος. Πάντε μένα σας πούμε ότι υπάρχει και στα 12 τρίγωνα. Δεν σε κατώ και μέσα στα παιδιά. Η Κυριακή έχουμε το μεγάλο τουρνουά 750 ευρώ. Που τώρα φυσικά τους έχουν σχόλια. FIFA, δεν σε ανέφερες. Θα υπάρχει το ρόλο του ΕΜΕΝ στα πάνω στο Σύνταγμα. Που περιμένουμε εκεί πέρα να δει ρωτάσουμε μερικά δολάκια. Θα έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή. Κάτι θες να κάνω, κάτι θες να κάνω. Και μετά πώς θα πάρουν τα βγαίνουμε αύριο το μεσημέρι. Θα έχουμε τις ώρες στο πίνακα στο Game of Thrones να σας πούμε ακριβώς την ώρα για Rock Total War 2 παρουσίαση. Και αύριο στις 7 η Κριστιανά Δάμα θα σας πει για το Game Maniacs και για πρώτη σεζόν αλλά και season 2 και ίσως δείξουμε αποκλειστικό, δεν το έχουμε δείξει πουθενά, αποσπάσματα από το νέο μας τρέλερ. Γιατί αυτή τη στιγμή μοντάρετε το μεταλλαγμό, οπότε μπορεί να έχουμε ένα exclusive. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.